όταν πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο βίντεο, όλοι ανατριχιάσαμε, σφίχτηκε το στομάχι. Αναρωτηθήκαμε ποιος είναι ο άνθρωπος που ήρθε σε απόσταση αναπνοής με την τρομακτική πυρηνή λέλαπα που αγκάλιασε το σπίτι του και ο ίδιος προσπαθούσε να σώσει τα γατάκια του. Είναι ο Κωνσταντίνος Γκίκας. Σώθηκε επειδή κρύφτηκε στο γκαράζ του. Και όπως φεύγω από εδώ πέρα, τραβάω βίντεο κανονικά. Από εδώ και αρχίζω και έρχομαι προς τα πίσω. Σιγά σιγά, τραβάω. Αρχίζω να νιώθω ότι έρχεται η ζέστη. Έρχομαι πίσω σιγά εδώ πέρα και συνεχίζω και τραβάω. Έρχονται και οι γάτες βέβαια ακολουθούσα εδώ πέρα μαζί μου. Έρχομαι εδώ πέρα και κατεβαίνω κάτω εδώ στα σκαλιά. Γιατί ερχόταν η θερμότητα και άρχισα και ζεσθενόμουν. Και δεν έχω δει ότι έρχεται και από εκεί η φωτιά, μάλλον το έχω ξεχάσει πάνω εκεί πέρα που τράβαγα. Και όπως τράβαγα, νιώθω εκείνη την ώρα να έρχεται το θερμικό κύμα. Και αρχίζω και κατεβαίνω κάτω και αρχίζω και τρέχω. Η περιγραφή του μπροστά στην κάμερα κόβει την ανάσα. Κάθομαι εδώ πέρα, προσπαθώ να βρω τα κλειδιά. Έρχεται η φλόγα, νιώθω ότι με καίει η φλόγα. Και έχω εδώ πέρα ένα κουβά που είχα για τα γατάκια που πίνανε νερό. Και πιάνω το κουβά και το ρίχνω, πετάω το κινητό κάτω. Πιάνω το κουβά και το ρίχνω πάνω μου. Και με το που το ρίχνω πάνω μου το κινητό, έρχομαι πάλι και κολλάω εδώ πέρα. Και άρχισα να νιώθω να καίγομαι εδώ πέρα πίσω πάλι η ζέση που ερχόταν το θερμικό κύμα. Όσο που κάποια στιγμή ήταν μέσα ο πατέρας μου που ήταν μέσα και άρχισα και χτύπαγα εδώ πέρα και έπιασα το κινητό, τους πήρα τηλέφωνο και ήρθαν και μου ανοίξανε και μπήκα μέσα. Σήμερα, μία εβδομάδα μετά την απόλυτη καταστροφή, κάνει τον απολογισμό του. Νιώθει τυχερός που ζει και κοιτάζει με θλίψη τον γκρίζο τοπίο γύρω του. Μια ζωή εδώ να τα φτιάξουμε όλα αυτά και μέσα σε 10 λεπτά να μην μείνει τίποτα. Κάτι άλλο.